Η περιοχή της Φαλάνης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων που έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης, με τον Δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη να τοποθετείται στα ζητήματα που έθεσε το Συμβούλιο με τη μορφή έγγραφων ερωτημάτων ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Φαλάνης Κωνσταντίνος Λιγούρας. Όσον αφορά το δρόμο Φαλάνης Γιάννουλης, ο κ. Καλογιάννης ανέφερε πως υπήρχαν διάφορα ζητήματα με τα υψόμετρα που έκαναν δύσκολη την ολοκλήρωση του έργου, όμως μέσα στην τρέχουσα χρονιά θα ολοκληρωθεί. Σχετικά με το επίμαχο θέμα του σχολείου, ο κ. Καλογιάννης ανέφερε πως η καθυστέρηση που υπάρχει στη μελέτη για την ανέγερση νέου 12θέσεων Δημοτικού Σχολείου Φαλάνης οφείλεται στην κλιματική υπηρεσία, καθώς και πως οι λύσεις που υπάρχουν για να προχωρήσει η μελέτη είναι δύο. Η μία είναι να πάει η μελέτη στην κλιματική υπηρεσία, όπου θα καθυστερήσει και θα έχουμε νέο σχολείο σε 10 χρόνια, και η άλλη είναι να πραγματοποιήσει τη μελέτη ο Δήμος, όπου θα έχουμε το αποτέλεσμα της μελέτης σε 1,5 χρόνο. Εμείς θα πάμε με τη δεύτερη λύση και τη δέσμευση να ολοκληρώσουμε εμείς τη διαδικασία, προκειμένου να διεκδικήσουμε τα χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών, δήλωσε ο κ. Καλογιάννης. Θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και η μελέτη αυτή θα πάει προς τις εγκρίσεις των κτηριολογικών, όπου αύριο Υπουργείου Παιδείας, έτοιμη μελέτη όμως και στον κύριο Πέτσα για να μπορέσουμε να πάρουμε τις εγκρίσεις από εκεί και να τρέξουμε γρήγορα. Είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος και κλείνω με αυτό, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, γιατί αποτέλεσε και στοιχείο αντιπαλότητας, ας πούμε, ξέρω εγώ, με διάφορους. Ο Δήμος Λαρισαίων έκλεισε λέγοντας πως θα πρέπει να ηρεμήσουν τα πράγματα και να αφήσουν όλοι το Δήμο να κάνει τη δουλειά του. Παρόλες όμως τις προτροπές του Δημάρχου για ηρεμία, αυτή δεν φαίνεται να κράτησε για πολύ όταν πήρε το λόγο ο Κωνσταντίνος Βλαχούλης της παράταξης Λάρισα Μπροστά, ο οποίος απευθυνόμενος στον κύριο Καλογιάννη δήλωσε χαρακτηριστικά πως έχετε δύο χρόνια που δεν κάνετε τίποτα. Γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δημάρχου Λαρισαίων και ανέβηκαν οι τόνοι. Έχετε δύο χρόνια και δεν κάνατε τίποτα, κύριε Δημάρχε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ένα πράγμα θα σας πω και ακούστε. Όσο κάποιοι υπονομεύουν τη διαδικασία αυτή με τον τρόπο τους, δεν υπονομεύει κανένας, κύριε Δήμαρχε. Εσείς δεν κάνετε τίποτα, κύριε Δήμαρχε. Δεν υπονομεύει κανένας τίποτα, κύριε Δήμαρχε. Κανένας δεν υπονομεύει τίποτα, κύριε Δήμαρχε. Οι μικροπολιτικές, εσείς κάνετε τίποτα. Οι γονείς που ήρθαν εδώ, ποιοι είναι, οι γονείς, οι γονείς, δεν ξυπνήσα ξαφνικά το πρωί και φέραν τα παιδιά τους εδώ με την προηγή. Το επεισόδιο έληξε μόλις δόθηκαν οι απαντήσεις και τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της Φαλάνης, ο οποίος έθεσε επιτάπητο στα ζητήματα που αφορούν την περιοχή, ενώ όσον αφορά το πρόβλημα με το σχολείο, ζήτησε από τον Δήμαρχο Λαρισαίων να επισπεύσει τις διαδικασίες της μελέτης.